να πληγωθώ, να ματωθώ, να πληγωθώ, να ματωθώ, ίσο να σου το δώσω, ίσο να σου το δώσω. Ξέρεις ότι λατρεύουμε τώρα αυτά τα μικρά στιγμιότυπα, τα μουσικά στιγμιότυπα μεταξύ γονιού και παιδιού. Πόσο ανατριχιαστική είναι αυτή η σχέση που έχουμε με τους γονείς μας. Εσύ το καταλαβαίνεις ένα παραπάνω που έχεις παιδάκι, αλλά βλέποντάς τους και τους δύο να τραγουδάνε μαζί και βλέπεις πώς κοιτάει τον μπαμπά της στα μάτια, είναι συγκλονιστικό. Και είναι το πρώτο βίντεο που δεν ερμηνεύουν το κομμάτι τα δύο κεντρικά πρόσωπα κοιτώντας το φακό, αλλά κοιτώντας ο ένας στα μάτια του άλλου. Εντυπωσιακή η σκηνή. Πάμε να συναντήσουμε τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι δικός μας άνθρωπος εδώ, ο Κωνσταντίνος ο Σικιωτάκης. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, στην Κρήτη μας, στην αγαπημένη μας Κρήτη, στο χωριό μου το Πενταμόδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πρωταγωνιστές είμαστε όλοι σε αυτή τη ζωή, ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Τι είναι αυτό το αγγελούδι που έχεις, τι φωνή είναι αυτή που έχει το κοριτσάκι σου, τι είναι αυτό το ταλέντο, το πήρα από τον μπαμπά, μάλλον. Εργοστασιακοί είμαστε και δυο, δεν έχουμε κάνει ποτέ μαθήματα, δεν έχουμε περάσει τίποτα. Αυτοδίδακτη. Εντάξει, έχω ένα ευλογημένο παιδί, δοξάζω το Θεό που έχω ένα ευλογημένο παιδί, όχι στη φωνή, αλλά γενικά στη ζωή είναι τόσο ευλογημένο πλάσμα, όπως είπα ξανά και χθες, και στην καθημερινότητά της και στη ζωή της γενικότερα. Είναι ένα ευλογημένο και ευγενικό πλάσμα. Το όρος ευλογημένο λέει πολλά, νομίζω. Βέβαια, να σας ζήσει. Εμείς βρήκαμε σημείο αναφοράς, εννοείται, σε ό,τι έχει να κάνει με το βίντεο, την καταγωγή βεβαίως του αγαπητού φίλου του Κωνσταντίνου, με τον οποίο συνομιλούμε σήμερα. Χθες η αλήθεια είναι πως η είδηση πήρε άλλες διαστάσεις, μέσα και από την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο από αθηναϊκό μέσο και γενικά στο διαδίκτυο γίνεται ένας χαμός και δεν ξέρω γενικά τι σου λέει ο κόσμος. Καταρχάς, έχεις βάλει ματάκι στο παιδί σου να μην το φταμίσουνε? Δηλαδή, σκόρδο, σκόρδο. Τι έχεις κάνει σε αυτό το παιδί, πες. Έχεις κάνει κάτι? Έχει δύο ολόμπλαβα μάτια, έχει δύο ολόμπλαβα μάτια και δεν ματιαζόμαστε. Πέραν τούτου, χθες το κομμάτι που πήρε διάσταση ήταν το άλλο που είπαμε, τη αγάπη και του έρωτα, τον ερωτόκριτο και τη μικρή αρετούσα, που ερμήνευσε ο Μιχάλης Κουνάζης με την αγαπημένη μου Εμμανουέλα Χιωτάκη. Και αυτό που βάλατε είναι τραγούδι που ερμήνευσε ο Νίκος ο Στρατάκης και η Βούλα η αδερφή του, που τους έχω σε μεγάλη, μεγάλη εκτίμηση. Γνωρίζεστε κιόλας με τα παιδιά, έχετε μιλήσει ή έχετε μιλήσει? Προσωπικά, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Με την Εμμανουέλα δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Μάλιστα, δεν ξέρω αν μας ακούει. Συγγνώμη για την διακοπή, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ναι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην εικόνα, αλλά δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε πολύ πολύ σύντομα. Δέχτηκα μια κλίση και την απέρριψα, τώρα ελπίζω να με βλέπετε και να με ακούτε και πάλι. Θα συνδεθούμε γιατί νομίζω. Να το. Σε έχουμε, Κωνσταντίνε. Θέλω να μου πεις ότι σίγουρα αυτό που θέλουμε και σαν γονείς να καταδείξουμε είναι το πόσο γρήγορα τελικά το παιδί μας μαθαίνει μέσα και από την διαρκή ενασχόληση του ίδιου του γονέα, της πλευράς μας δηλαδή, με το ίδιο το παιδί, το πόσο γρήγορα μαθαίνει να τραγουδάει, να μιλάει, να συμπεριφέρεται, να έχει καλούς τρόπους. Αυτό το βλέπουμε σε μία ακόμα δυναμική σχέση, η οποία βγαίνει προς τα έξω μέσα από το βίντεο το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του διαδικτύου. Εσύ όμως το βαθύτερο νόημα το οποίο ήθελες να περάσεις και αυτό τελικά που περνάει, ποιο είναι? Η επαφή που πρέπει να έχει ένας μπαμπάς με το παιδί του, ο γονιός με το παιδί του. Όταν το παιδί έχει ταλέντο να το υποστηρίξουμε. Γενικότερα το δέσιμο ενός πατέρα με την θυγατέρα του είναι πάντα ιδιαίτερο και πάντα μοναδικό. Εγώ τη θυγατέρα μου τη μεγάλωσα στο κάθε τι και όπως και χθες είπα στον αέρα. Το μόνο που δεν έκανα εγώ για τη θυγατέρα μου ήταν ο θυλασμός. Είχε αναλάβει η μητέρα αυτό το κομμάτι. Πέραν τούτου όμως... Ανέλαβες δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, έτσι, της ανατροφής του παιδιού, βέβαια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το μεγάλο. Ναι, όχι, έκανα, αν κάνει κάποιος 10 πράγματα για το παιδί του, έκανα τα 9 και άφησα στη μητέρα το θυλασμό.
Για 3,5 χρόνια ήμασταν μαζί στο Βέλγιο. Μετά πλέον εγώ αποχώρησα, έφυγα, είμαι εδώ. Το παιδί μου είναι τακτικά μαζί μου όμως. Mm-hmm. Είναι πολύ δεμένη μαζί μου και εγώ μαζί της. Έχουμε συνεχή επικοινωνία, δηλαδή επικοινωνούμε οπωσδήποτε κάθε μέρα, αλλά και κάθε βράδυ. Πολλές φορές μας παίρνει ο ύπνος μαζί στην κάμερα και μαζί ξυπνούμε και το πρωί αν δεν πέσει το δίκτυο. Όπως σηκώθηκε η τρίχα μου. Ανατριχιαστικό είναι, δεν το συζητώ. Αυτή η σχέση είναι η πιο ιδιαίτερη για ένα παιδί, με τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό που μας καθορίζει μετέπειτα και σαν ανθρώπους είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που παίρνουμε μέσα από το σπίτι μας. Δεν το λένε τυχαία αυτό και φαίνεται ότι έχεις μεγαλώσει ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα πλασματάκι μοναδικό με ένα ταλέντο συγκινητικό, αλλά πάνω απ' όλα ένα καλό παιδί. Ναι, έχω αγωνιστεί πολύ γι' αυτό. Φανταστείτε ότι είναι 9 ετών η θυγατέρα μου και είναι τρίγλωσση. Και είναι αλάνθαστη στην ελληνική γλώσσα, αλάνθαστη στην ελληνική γλώσσα στο 100%. Δεν δεχόμουν να κάνει ούτε ένα άρθρο λάθος. Την ώρα εκείνη τη σταματούσα τον μονόλογο που έκανε και τη διόρθωνα κατευθείαν την άρθρωση, το λάθος. Οπότε μιλάει και έχει πολύ καλή άρθρωση. Στην ηλικία λοιπόν των 6 ετών τραγουδήσαμε τον Ερωτόκριτο και τη μικρή Αρετούσα. Δηλαδή, ένα εκατομμύριο προβολές πρέπει να έχει φτάσει, ε! Ναι, όχι το γέλιο σου, το γέλιο σου ακόμα είναι καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το «Τς αγάπης και το έρωτα» που προβλήθηκε χθες στην τηλεόραση, αυτό είναι που κάνει το γύρο του διαδικτύου κυρίως. Μπράβο. Και έχει φτάσει, ναι, το 1 εκατομμύριο προβολές. Μπράβο, βρε Κωνσταντίνε. Μπράβο, βρε Κωνσταντίνε, γιατί νομίζω ότι το βαθύτερο νόημα αυτό που είπαμε και προηγουμένως πρέπει να διαπεράσει και το τηλεοπτικό κοινό που μας παρακολουθεί τώρα, από όπου και να μας παρακολουθεί, όποιος και να μας παρακολουθεί, είναι αυτή η σύσφιξη του οικογενειακού κλειού, του οικογενειακού πυρήνα. Ακόμα και αν δύο γονείς τελικά αποφασίσουν να πάρουν το δικό τους δρόμο, σημασία έχει το παιδί να παραμείνει αλόβητο και ανεπηρέαστο από όλο αυτό και να συνεχίζει να πατάει πάνω σε όλα αυτά τα πατήματα. Της παράδοσης, όπως είδαμε, των γνώσεων, του ορθού λόγου, της ορθής συμπεριφοράς. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται μέσα από αυτό το βίντεο, Κώστα, και οφείλουμε και εμείς να σου δώσουμε πολλά πολλά συγχαρητήρια και να μην είναι το μόνο βίντεο το οποίο θα δούμε, αλλά να έρθουν και άλλα στην πορεία. Περιμένουμε. Και Κωνσταντίνε, έχει εκφράσει η μικρούλα την επιθυμία της να ασχοληθεί με το τραγούδι, μεγαλώνοντας, της αρέσει. Για την ώρα εκφράζει ότι θέλει να ζει και να μεγαλώσει μαζί μου. Και ένα μεγάλο μήνυμα που θα ήθελα να περάσω σε όλο τον κόσμο, αλλά και ιδιαίτερα στην ανύπαρκτη δικαιοσύνη μας, είναι ότι δυστυχώς λαμβάνει χώρα η μητέρα σε αυτή τη ζωή. Έχει τεθεί ένα θέμα το κομμάτι της συνεπιμέλειας για αλλαγή και του νομικού πλαισίου και νομίζω γίνονται και προσπάθειες και από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, έτσι ώστε αυτό το νομικό καθεστώς να αλλάξει και καταλαβαίνω απόλυτα που αναφέρεσαι, φίλε Κωνσταντίνε. Η συνεπιμέλεια όμως αφορά δυστυχώς και πάλι άδικα την τελευταία κατοικία του ζευγαριού. Δηλαδή, αν εμείς ήμασταν στο Βέλγιο, θα πρέπει να παραμείνει εκεί. Για να ισχύει η συνεπιμέλεια, θα πρέπει εκεί να είναι και δύο γονείς. Πέραν τούτου, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη μητέρα. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πραγματικά. Στηρίζει πολύ την λατρεία που έχω με την κόρη μου. Και δεν την κρατάει εκεί, μου την στέλνει. Πολύ σημαντικό η συνεννόηση. Πολύ σημαντικό, μεταξύ των πολύ σημαντικό, Κωνσταντίνε. Και έτσι με αυτό να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μέσα στο χειμώνα θα ανεβάσουμε και ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Ελευθερία Ελευθερίου. Το ταξίδι στη βροχή, το οποίο το είπαμε. Απλά περιμένουμε να έρθουν οι βροχές για να κάνω και κανένα βίντεο κλιπ. Εις το επανειδήν. Και γιατί όχι να τα πούμε και εδώ στο στούντιο, στο καλό μεσημέρι, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και αν κλείνοντας βάλετε ακόμα κάτι, βάλτε Τς αγάπης και του έρωτα τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα. Τέλεια. Κάτι θα κάνουμε, ενδεχομένως μέχρι να πέσει η αυλαία σε αυτή εδώ την εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου.